Έχονται πει εδώ να με, δύο φορές μου το διάλεξε εμένα. Ίσως μου έχουν σπάσει τα αλουμίνια τις πόρτες να με έχουν μπει μέσα. Εσείς. Αλλά έτυχε τώρα να με επίδεση και μένει κι άλλος ένας από πάνω και... Τους άκουσε. Τους άκουσε και σηκωθήκανε, φύγανε. Με λουστάρια να με. Περισσότερο είναι τα, δεν ξέρω τα... Γύφτη είναι τώρα... Αλβανοί είναι... Τα δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, χαμός γίνεται. Τον Παππούλη τον ξέρατε? Τον Παππούλη είχα 4-5 μέρες να τον εδώ, γιατί εγώ να εδώ μένω. Και τον έβλεπα να με που έβγαζε το σκυλάκι του, μιλάγαμε κιόλας και ερχόταν και χρειαζόταν και στο μαγαζί εδώ πέρα. Και είχαμε παραδώσει, δεν φαίνονταν ο άνθρωπος, ήταν κρελάτος, ήταν ωραίος, ήταν φτιαγμένος. Και μιλάγαμε. Αλλά τώρα τελευταία 2-3-4 μέρες να με τον έβλεπα, έβλεπα έναν κάποιον άλλον να έβγαζε το σκυλάκι. Έτσι ένα γεμάτος, πιο ψηλός από μένα. Και λέω τι διάλογο, δεν έχει το σκι... παπάς που είναι. Μήπως ήταν άρρωστος. Αλλά μήπως την προηγούμενη μέρα μου είπαν οι γειτόνιοι ότι ήταν, τον είδανε. Μήπως ήταν, α. Ότι τον είδαν την προηγούμενη μέρα, το μεσημεράκι. Και το βράδυ έγινε το... Το πύραγο είδηση. Γιατί αφήνω, βλέπεις την πόρτα εκεί πέρα. Ναι, βλέπω, το φως. Το φως στην μπαλκονόπορτα. Ναι, ναι. Και όταν ήρθαν οι μπροστά στον εφόδο, μου έκανε με το, μέσα να με το φως. Κατάλαβα κάτι συνέβαινε και βγήκα έξω και βλέπω εδώ το ασθενοφόρο. Λέω, μπορεί να είναι και οι γειτόνες από εκεί να έχει αρρωστήσει και αυτά είναι. Κρίμα σαν. Ο άνθρωπος πήγε αδιάβαστος που λένε. Μη συζητάς να είναι. Ήταν ανθρωπάκι λίγοι. Οι παπάδες να μην μπορεί να ήταν έτσι. Ήταν και άμα τον εφώναζε και να σου κάνει ένα έτσι για το σπίτι κάτι ευχέλαιο, να μην ασχόταν. Δεν...